Τι ωραία. Το μωρό πόσο είναι τώρα? Το μωρό είναι 21 μηνών. Μικρούλα. Ναι, μικρούλα. Οπότε ήταν και πρωινά τα γυρίσματα, ήταν και πρωινές οι πρόβες και να είχαν και πάρα πολύ χρόνο μετά με το μωρό. Οπότε άρα ήταν επιλογή σου για να περνάς, ναι, για να περνάς χρόνο με το διότι μωρό. Και με τα γυρίσματα με ένα αρκετά μεγάλος ο ρόλος, ναι. Οπότε είμαι σχεδόν κάθε μέρα στα γυρίσματα. Έτσι. Οπότε προτιμήσα να με τον μπλέξω, να τα αφήσω λίγο και να δω μετά τώρα στην άνοιξη να θα κάνω. Άρα θεωρείς κάτι ότι είναι πολύ σημαντικό να, την περίοδο που είναι μικρό το μωρό να περνάς χρόνο μαζί της, να την βλέπεις. Στιγμές, νομίζω. Ναι, αρχίζει μιλά, τρέχει, κάνει προτάσεις. Ένα ωραίο πράγμα να το βλέπεις το πράγμα. Θέλεις να ζεις το μεγάλο μου. Σίγουρα, σίγουρα. Οριμάζεις σαν άνθρωπος γενικά. Οριμάζεις σαν άνθρωπος εσύ γιατί πρέπει να το φροντίσεις. Μετά θυμάσαι εσύ κάποιες παιδικές αναμνήσεις. Θυμάσαι τραγούδια που νομίζω δεν ξέχασες στην πορεία. Άρα ξυπνούν πράγματα στην πορεία στο μεγάλο μου του μωρού. Ναι, ναι, ναι. Πώς πολλά... είσαι ως πατέρας όμως? Πώς, δηλαδή είσαι ο πατέρας που εντάξει θα τα έχεις όλα από μένα, είσαι ο πατέρας που μπορεί να θυμώσει, που μπορεί να βάλει περιορισμούς, που μπορεί να... Πώς είσαι? Είναι, κοιτάξτε, νομίζω βοηθάς το ότι έκανα το μωρό όταν ήμουν 34 χρόνο, δηλαδή είχα ζήσει μια ζωή γεμάτη, οπότε όταν ήρθε το μωρό, χωρίς να το καταλάβω, ήμουν έτοιμος, δηλαδή δεν στερήθηκα κάτι ή έξω ή το να φκένω από το σπίτι. Και ίσως συνειδητοποιημένος, φαντάζομαι. Πάρα πολλά συνειδητοποιημένος. Λέω σε έναν κάτι το οποίο είναι. Ξεκίνησες σε τον την ηλικία, αφού εντάξει γνώρισες τη σύζυγο σου, εννοείται, υπήρχε μια σχέση κτλ. Ίσως σε αυτή τη φάση που λες ότι ναι, θα ήθελα να κάνω οικογένεια, θα ήθελα να κάνω παιδιά. Όχι, νομίζω κανένας ποτέ δεν είναι έτοιμος. Ειδικά να πει να πω τώρα να κάνω μωρό. Νομίζω είναι κάτι που έρχεται. Και στην πορεία όταν έρθει και μετά. Είσαι έτοιμος χωρίς να ξέρεις. Δεν ξέρεις πως είσαι έτοιμος, αλλά είσαι έτοιμος. Ναι. Κατευθείαν, μπαίνεις κατευθείαν στο ρόλο του. Οπότε όντας ήμουν 34 χρόνων, είχα νομίζω την υπομονή, δεν χρειάζεται τεράστια υπομονή, στο να βάλεις κάποιους περιορισμούς στο μωρό. Ναι. Δηλαδή αν δεν έχει όρια το μωρό, νομίζω είναι ούτε το ίδιο ευτυχισμένο. Άρα έχεις το σθένος να θυμώσεις κάποια στιγμή, σε εισαγωγικά να πεις πάντα. Όχι, ας πει να ξέρει το μωρό είσαι το όχι. Ναι, να το πεις το όχι. Δηλαδή φάεις και δεν θα φάεις τρία όχι. Άρα ξεκάθαρον το όχι σου, δεν είναι όχι γελίο, ναι. Όχι. Γιατί κάποιες φορές οι γονείς μπαίνουμε σε έναν τρυπάκι του τύπου όχι και μετά υποκύπτουμε. Όχι, προς το παρόν, εντάξει, είναι εύκολο μωρό, δηλαδή η Ραφαηλία, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ εύκολο μωρό. Η Ειρήνη πώς είναι, δηλαδή... Είμαστε στη ίδια γραμμή, νομίζω, με την Ειρήνη. Συμφωνείτε δηλαδή σε αυτά. Ναι, κάτι που να της πει είναι να συμφωνήσω, κάτι που να πω εγώ είναι να συμφωνήσω, δηλαδή είναι έτσι να αντικρούμε ένας τον άλλο. Και αν θα συζητήσουμε κάτι, να συζητήσουμε μόνοι μας. Το ότι τι πλεύση θα ακολουθήσουμε, ας πούμε. Πώς άλλαξε τη ζωή σας ο έρχομος του της Ραφαηλίας? Εντάξει, γύρω στο όραμα. Ναι. Λογικά, αλλά με καλόν τρόπο. Σας... Ναι, ναι, με καλόν τρόπο, γιατί είπα σου, δεν ήμουν σε μια ηλικία των 25-24 που... Θα ζητούσες κάτι άλλο. Ο νους μου να πάρω και λέμε όπως στην Κυπριακά, ας πούμε. Ήμουν σε μια ηλικία που πραγματικά κάνω το με απόλαυση ό,τι έκανα. Δηλαδή που την πρώτη ημέρα ήταν μπάνια της, να την αλλάξεις, να μαθαίνεις πράγματα, δηλαδή να αποκτάς νέα συναισθήματα, νέες εμπειρίες. Και είναι πολύ καλοδεχούμενο πράγμα, το νομίζω. Άρα μπορεί να μείνει το μωρό μόνο του μαζί σου, ενώ το φροντίζεις κανονικά, μπάνια, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, ναι. Όμορφο, τότε γιατί ζεις κάθε στιγμή του μωρού. Ναι, 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 ναι. Με την Ειρήνη πότε γνωριστήκατε, εσύ μου? 2005-2006. Ξεκινήσαμε μια πολύ όμορφη φιλία στην αρχή. Συνεννόμαστε, βρίσκαμε τα στα πάντα και μετά εξελίχθηκε. Γιατί εντό που σε ρώτησα προηγουμένως, εσύ βρίσκεις άκρα με τη άκρα, μην γίνει κανένα μου. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξει χρόνος να γνωριστείς με τον άλλο για να καταλήξεις να πεις ότι παντρεύομαι? Δεν ξέρω ότι πρέπει να υπάρξει. Αλλά σίγουρα, κοινό που χάνουμε το νόημα είναι το ότι, βλέπω το και στους νέους σήμερα, ότι μην ίσκουν μαζί και εντάξει ρε γιατί να παντρευτούμε, μα γιατί να παντρευτείς και μια ευλογία. Λέω μου το και εμένα, ώσπου να ανακαλύψω κάποια πράγματα. Δηλαδή έρχεται μια ευλογία που λες και εσύ, είναι η βοήθεια από πάνω. Δηλαδή ευλογείται μια σχέση. Ναι. Όταν ένα ζευγάρι μαζί πολλά χρόνια, και σε κάποια φάση ξέρεις λίγο, μπορεί να υπάρχει λίγη φθορά. Δηλαδή και να υπάρχει και μια ασφάλεια. Μα δεν είμαστε παντρεμένοι. Να είσαι συνέχεια με το ένα που λίγο έξω από την πόρτα. Ενώ όταν καταλήξεις παντρευτείς, έρχεται μια ευλογία, είναι η βεβαιότητα που δίνεις στον σύντροφο σου, που πλέον δημιουργούνται και πολλά όμορφα πράγματα. Να το ξέρω, να με πάρεις κάπου αλλού, αν είσαι σύμφωνος με την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης. Δηλαδή, κάποιοι ισχυρίζονται τώρα σήμερα ότι εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να μπω στη διαδικασία να παντρευτώ από τη στιγμή που υπάρχει το Συμφώνο Συμβίωσης. Κοιτάξτε, εγώ
μιλώ καθαρά από τη θρησκευτική εμπειρία που είχα εγώ σαν σύμος. Δηλαδή και εγώ ήμουν σε μια σχέση να το πάρεις, ας πούμε, 7-8 χρόνια και έναν άντρευκο. Εμένα η δική μου εμπειρία έδειξε μου ότι με το γάμο, ας πούμε, βελτιώθηκε. Άρα η ζωή μου. Ναι. Δηλαδή, όταν ο γέροντας μου είπε παντρεύτου, ας πούμε, ας πούμε, 7-8 χρόνια με την Ειρήνη, εντάξει, όταν μου είπε ο γέροντας παντρεύτου, είπα του, εντάξει, να στήσεις το γάμο, λέει μου, να στήσω αυτή, εντάξει, λέω. Το επόμενο μήνα ήταν έγκυος η Ειρήνη. Αλήθεια. Ναι. Τούτο, ας πούμε, εμπόρα το πω ότι είναι σύμπτωση. Εμπόρεσε να δει. Είπε μου το πράγμα. Εγώ σου λέω, όταν, κάποια πράγματα. Όταν του πέντε να έρθεις εσύ να με παντρέψει, μου λέει, εγώ είναι αυτό το αυτής. Η σχέση σου τούτη που έχεις με την Εκκλησία, το ότι πιστεύεις, έχεις πίστη.